Με τη συμμετοχή αρκετών αιρετών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα γύρω από τις νέες τεχνολογίες. Μια συμμετοχή που ισοδυναμεί με την ανάπτυξη νέας δυναμικής για την τοπική αυτοδιοίκηση. Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεκίνησε την υλοποίηση σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας του προγράμματος Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με το ψηφιακό βήμα, η τοπική αυτοδιοίκηση ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στις πολιτικές της επιλογές, περιορίζει το ψηφιακό χάσμα κέντρου περιφέρειας, δημιουργεί νέες ευκαιρίες επικοινωνίας με τους πολίτες, ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη των Δήμων και των κοινοτήτων. Σήμερα όντως έχουμε μια ημερίδα την οποία διοργανώνει η ΤΕΔΚ μαζί με την ΚΕΔΙΑ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορά τον ψηφιακό Δήμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο τίτλος της ημερίδας Ψηφιακός Δήμος παραπέμπει στις νέες τεχνολογίες που πρέπει να έρθουν στους Δήμους μας, ώστε και οι δημοτικοί άρχοντες να ενημερωθούν πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά και για το καλό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτών. Εμείς έχουμε κάνει κάποια βήματα σαν Δήμοι από την εφαρμογή του πρώτο Καποδίστρια πάνω στον ψηφιακό Δήμο, αλλά νομίζω ότι αυτά τα βήματα είναι πολύ μικρά ακόμη και πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα για το καλό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτών μας. Πέρα από αυτό όμως χρειάζεται να ανταποκριθούν και ο ΟΤΕ αλλά και η διοίκηση το κράτος μας, ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν πάνω σε αυτόν τον τομέα. Και ο ΟΤΕ θα πρέπει να κάνει υποδομές ώστε εμείς να έχουμε καλές προσβάσεις, να έχουμε καλή χωρητικότητα και μεγάλες ταχύτητες στις εγκαταστάσεις μας. Αλλά και το ίδιο το κράτος πρέπει να βοηθήσει στην διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας, γιατί και οι Δήμοι, όπως είναι σήμερα και όπως όλοι ισχυρίζονται, δεν είναι ισχυροί φορείς ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις των καιρών μας. Και από την πλευρά της ΤΕΔΚ, όπως έχει γραφεί και όπως έχει ακουστεί από τις τηλεοράσεις, έχει γίνει πρόταση να πάμε σε ένα δεύτερο Καποδίστρια, ο οποίος ο δεύτερος Καποδίστριας θα δημιουργήσει ισχυρούς δήμους ικανούς να εξυπηρετήσει καλύτερα τους δημότες.